Τι να ετοιμάζουν πάλι οι Ρώσοι. Οι δορυφόροι αντόπισαν ένα τεράστιο ρωσικό στρατόπεδο κοντά στα σύνορα τη αποκαλούμενη λαϊκή δημοκρατία του Λουχάνσκ. Εδώ βλέπετε κόσμο σήμα τη περιφέρεια Μπουχατσάρσκι. Στο έδαφος αυτού του στρατοπέδου που βρίσκεται στην περιοχή της πόλης Μπουχατσά διακρίνονται δεκάδες μονάδες στρατηγού εξοπλισμού. Στην πραγματικότητα η απόσταση από τα σύνορα της δημοκρατίας Λουγκάνσκ είναι μικρότερη από 40 χιλιόμετρα γεγονό που δεν αποκλείει τον ενδεχόμενο η Ρωσία να προετοιμάζεται να παράξει βοήθεια στις δημοκρατίες της περιοχής Ντομπάς. Περιφέρειες δηλαδή Ντονέσκ και Λουχάνσκ σε περίπτωση στρατιωτικής εισβολής από ένοπλες ουκρανικές δυνάμεις. Βλέπετε εδώ τη δορυφορική φωτό και τα οχήματα με εξοπλισμό. Στις δορυφορικές εικόνες που παρουσιάζονται μπορείτε να δείτε ένα στρατόπεδο με εξοπλισμό που αναπτύσσεται στην επικράτεια αυτή. Δεν υπάρχουν ακόμη ακριβή στοιχεία για τον εξοπλισμό, ωστόσο, όπω σημειώνει ο ειδικό αναλυτή, δεν μιλάμε μόνο για στρατιωτικά φορτηγά αλλά και για τα θωρακισμένα. Απ' την άλλη πλευρά, νωρίτερα στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν ότι δεν βλέπουν κανένα κίνδυνο από τη Ρωσία, το οποίο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ο στρατιωτικό εξοπλισμό που αναπτύσσεται για στρατιωτικές ασκήσεις που είχαν ήδη αναφερθεί. Ταυτόχρονα υπάρχουν αρκετά μεγάλη κίνδυνη για τους πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας που ζουν στο έδαφος των αυτοαποκαλούμενων δημοκρατιών από το 2014, των δημοκρατιών περιφέρειας των ΠΑΣ. Τι ούτω τρόπος αναμένεται η ανάμειξη της Ρωσίας στην κατάσταση αυτή για την προστασία των πολιτών των δύο αυτών δημοκρατιών. Για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ με κρυμμένες ειδήσει που δεν ακούτε αλλού πουθενά. Εγγράψου και κοινοποίησε τα βίντεο.